Η παλαιότητα των γιοταχή αυτοκινήτων στην Ελλάδα ευθύνεται για τον διπλάσιο αριθμό τροχαίων που μπορεί να είναι θανατηφόρα. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι ενδεικτικά των επιπτώσεων που έχει σε έναν οδηγό και τους επιβαίνοντες η αύξηση της ηλικίας του αυτοκινήτου. Σίγουρα τα αμάξια μετά από την πενταετία και λόγω που η παθητική ασφάλεια είναι μικρότερη εν συγκρίση με τα καινούργια, αυτό για διάφορους λόγους μπορεί να αποφέρει και τους οδηγούς και τους συνοδηγούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, στα τροχαία συμβάντα με αυτοκίνητα ηλικίας έως 5 ετών, το ποσοστό των νεκρών βρίσκεται στο 15% και εκτοξεύεται στο 30% όταν η ηλικία του αυτοκινήτου φτάνει τα 16 με 25 χρόνια, ενώ παραμένει αρκετά υψηλό όταν η ηλικία του γιοταχή βρίσκεται μεταξύ 26 και 30 ετών. Στα αυτοκίνητα ηλικίας μέχρι 5 ετών, πάνω από ένα στους 3 οδηγούς βγαίνει από το ατύχημα χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό, ενώ η αναλογία πέφτει σχεδόν σε έναν στους 4 οδηγούς για τα αυτοκίνητα 16 με 25 ετών. Ένα παλιό αυτοκίνητο σίγουρα δεν είναι πιο ασφαλές όσο και αν το συντηρήσεις, ό,τι και αν το κάνεις. Η παθητική ασφάλεια, η κατασκευή του, που η οποία θα σε προφυλάξει σε ένα ατύχημα, σε μια περισκεψία, δεν τα έχουν τα παλιά αυτοκίνητα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό ιδιοκτητών αυτοκινήτων όχι απλά αδυνατεί να αντικαταστήσει το παλιό γιοταχή του, αλλά κάνει εκπτώσεις ακόμα και στη συντήρηση. Ένα κομμάτι της συντήρησης που αυτό είναι, έχει να κάνει με την οικονομική ευχέρεια των ιδιοκτητών, γιατί δεν γίνεται η σωστή συντήρηση σε ένα αμάξι που κάνει κάποια χιλιόμετρα, θέλει κάποια συντήρηση για να είναι ασφαλές στην οδήγησή του, όπως είναι τα ελαστικά, όπως είναι το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα ανάρτησης. Αυτοί είναι παράγοντες που μπορούν να φέρουν τραυματισμούς πιο επώδυνους από ότι ένα καινούριο αμάξι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ελληνικός στόλος αυτοκινήτων είναι από τους πιο γερασμένους στην Ευρώπη, αφού σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατασκευαστών αυτοκινήτων, η χώρα μας έχει μέσο όρο ηλικίας λίγο πάνω από τα 16 έτη, την ίδια ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στα 12 χρόνια.